Χωρίς φως, ρεύμα και βασικές λειτουργίες ενός σπιτιού μένουν καθημερινά χιλιάδες νοικοκυριά στην Κρήτη που έρχονται αντιμέτωπα με το σκληρό πρόσωπο της ΔΕΗ. Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς και δεν μπορούν να καλύψουν υπέρογκα για την εποχή μας ποσά, μένουν χωρίς ρεύμα. Μόνο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία του νεακρήτη.gr, 80 νοικοκυριά μένουν καθημερινά χωρίς ηλεκτροδότηση, με τους πολίτες να χαρακτηρίζουν απάνθρωποι τη σκληρή πρακτική που ακολουθείται. Υπάρχει χειρότερο πράγμα? Να έχεις 2-3 παιδιά και να θέλεις να μαγειρέψεις και να μην έχεις ρεύμα και να μην μπορείς να ανταποκριθείς? Πώς είναι αυτοί που γυρίζουν σπίτι τους και βλέπουν το ρεύμα κομμένο? Και με αρρώστους μπορεί να χρειάζονται μηχανήματα ή οτιδήποτε να πάρουν το οξυγόνο τους ή οτιδήποτε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα μεγάλο. Και τώρα που το κουβεντιάζουμε, στεναχωριέμαι πολύ. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να τους βοηθήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εντολές διακοπής ρεύματος από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2022 ανέρχονται στην Κρήτη στις 30.000, στην Ελλάδα στις 300.000 και είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Στη στιγμή που έχουμε περίπου 315.000 αυτή τη στιγμή και η Κρήτη έχει κοντά στις 30.000, καλύπτει περίπου το 10% της χώρας μας. Άρα καταλαβαίνετε, ανάλογα με τους κατοίκους, θεωρώ ότι έχει μια αυξητική τάση. Οι τεχνικοί που αναγκάζονται να προβούν στη διακοπή σηκώνουν μεγάλο ψυχολογικό φορτίο, καθώς γνωρίζουν ότι πιθανόν αφήνουν ολόκληρες οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους χωρίς ρεύμα, αλλά δεν μπορούν να πράξουν διαφορετικά. Γίνονται λοιπόν συχνά κόκκινο πανί για τους πολίτες. Γιατί οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι τεχνικοί που κάνουν. Εντολές εκτελούμε. Και θέλαμε να το επισημάνουμε και να δείξουμε ότι οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι τεχνικοί και πρέπει η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της. Έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα ότι έχουμε πυροβολισμούς, έχουμε προπυλακισμούς, έχουμε να μας βρίζουν, άρα καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας και αυτό μας ενοχλεί. Τον Έλληνα γιατί να τον αφήνουν να πεινάει? Νομίζω ότι μέσα στη χώρα μας υστερούμαστε πολλά πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Για την ώρα δεν έχουν προλάβει να το κόψουν γιατί το πληρώνω. Και καταλαβαίνετε με τι θυσίες πληρώνουμε τα 585 ευρώ. Με τι θυσίες. Και μετά λέει μας επιδοτούν και 420. Τις επιδοτήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο για τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τους οικιακούς καταναλωτές. Δημιουργούμε για το μήνα Οκτώβριο 3 κλίμακες επιδοτήσεων. Έως και 500 κιλοβατόρες απορροφάται το 90% της αύξησης, δηλαδή επιδότηση 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Από 501 έως 1000 κιλοβατόρες απορροφάται το 80%, δηλαδή 386 ευρώ. Αν μειωθεί κατά 15% η κατανάλωση, η επιδότηση θα αυξηθεί κατά 50 ευρώ. Από 1001 κιλοβατόρες και πάνω απορροφάται το 70%, δηλαδή 336 ευρώ. Και αν υπάρξει μείωση της κατανάλωσης κατά 15%, η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ. Για το κοινωνικό τιμολόγιο απορροφάται σχεδόν το 100%.